επειδή αύριο θα είμαστε εκτός στούτιο, τελευταία μας εκπομπή όπως είπαμε, θα είμαστε στην Αγία Νάπα. Θέλω σήμερα την καλημέρα του Πάπα Χρήστου μας. Θέλω να τον ακούσω, να τον αποχαιρετήσω, να κλείσουμε τη σεζόν. Είναι η τελευταία φορά που θα βρεθούμε τηλεοπτικά για τώρα. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένε μου, καλημέρα. Χαρές μου. Η τελευταία μας συνάντηση τηλεοπτική για φέτος, Πάπα Χρήστο μου, μας τελείωσε ο χρόνος αυτός. Θα δακρύσω τώρα, δηλαδή. Εντάξει, τι να πω, εντάξει. Καλά, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ μια υπόσχεση όμως. Παρακαλώ. Ότι θα ξαναείμαι στην καινούργια εκπομπή. Εννοείται. Ήταν να τη ζητήσω εγώ αυτή την υπόσχεση τώρα. Εγώ τη θέλω πρώτος. Εννοείται. Κλείνω συνεργάτες μου σήμερα. Κλείνω τους κλείνω όλους σήμερα. Έκλεισα και τη δημοσιογράφο μας προηγουμένως. Ότι θα είναι του χρόνου. Βεβαίως και ο Πάπα Χρήστος μας θα είναι μαζί μας και του χρόνου. Δεν μπορώ χωρίς τον Πάπα Χρήστο μας. Δεν γίνεται. Πέρασα υπέροχα. Ελπιδάκι μου, πέρασα μια χρονιά καταπληκτική. Περίμενα με λαχτάρα κάθε πάντα να τα πούμε. Είναι κάτι που έχει γεμίσει την καρδιά μου. Πρώτη φορά κάνω τακτική εκπομπή. Συνήθως έβγαινα έτσι ευκαιριακά σε κάποια κανάλια. Αλλά τώρα όμως έχει γεμίσει η καρδιά μου από χαρά, από ομορφιά, από λαχτάρα. Τα θέματα που κάναμε είπαν πράγματα, δεν ξέρω πόσο δίναν αυτά στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά είμαι αισιόδοξος όμως ότι από την καινούργια χρονιά θα ξαναείμαστε πάλι μαζί και θα ξαναείμαι συχνά και στην Κύπρο. Έτσι, και εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά στην Κύπρο μας και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Θα πούμε και χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζουν, τους Αποστόλιδες, τις Αποστολίες, χθες, Πέτρος, Παύλος, χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Έχουμε γιορτές. Ναι, και θα έχουμε και γιορτές όλο το καλοκαίρι, τι ωραία που είναι. Έχουμε τώρα γιορτές του Αγίου Αναρχήρους, έχουμε τον Γέροντα Παΐσιο, έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Ελεήμονα και μετά κορυφώνει το καλοκαίρι. Της Παναγίας. Και τις γιορτές της Παναγίας, 5 Αύγουστο. Είναι το Πάσχα, όπως λέει ο Αλέξανδρος Παπαγιωμάννης, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Το χαιρόμαστε όλοι, έχει όμορφη και εύκολη νηστεία, έχει ωραίες ακολουθίες κάθε μέρα. Και εγώ θα κάνω έτσι ένα μικρό διάλειμμα τώρα και από εξομολόγηση τον Ιούλιο. Αλλά το 15 Αύγουστο θα είναι όλες τις μέρες κάθε μέρα. Μετά τις αρκολογίες της παράκλησης στο Παρτάκι, θα είμαι εδώ στην Αμπλίτσα, την υπέροχη που την είδατε προχθές στο γάμο, η οποία είναι μια έτσι όμορφη αυλή και εδώ στην Αμπλίτσα θα περιμένω τον κόσμο. Τι ωραία. Κάπου θα πάω βέβαια και για διακοπές, Πού θα πάτε, Λίγο στο χωριό μου πάνω στην Κόνιτσα, έχω πρόσκληση για Κάτα, έχω πρόσκληση για Κρήτη, το Σεπτέμβριο έχω πρόσκληση για Κύπρο, ήδη έγινε η πρόσκληση. Ναι, κάτι έχω ακούσει ότι κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου κάπου θα είστε έτσι, εδώ. Εμείς εδώ θα είμαστε τηλεοπτικά και θα το αναφέρουμε στον κόσμο, θα τα πούμε. Ναι, θα πάτε να ξεκουραστείτε κι εσείς γιατί όλος ο κόσμος το χρειάζεται. Χρειάζεται λίγη ξεκούραση, έτσι ξεκουράσει το μυαλό περισσότερο. Να ξέρεις τι δυνάμεις. Λέω για φέτος, ρε Ελπιδάκη, λέω. Το λέω σε όλους μαζί τους αυτές τις μέρες. Ας αφαιθούμε αυτό το καλοκαίρι να το ζήσουμε. Γιατί τρία καλοκαίρια τώρα με τον ένα, με τον άλλον, για τον ένα, για τον άλλον τρόπο μας είχαν κλειδωμένους, μας είχαν πιεσμένους, μας είχαν τούτο, μας είχαν εκείνο. Ας αφαιθούμε αυτό το καλοκαίρι να το ζήσουμε. Να διάσουμε λίγο το καλό από έννοιες. Δεν τελειώνουν οι έννοιες. Τα προβλήματα θα τελειώσουν. Εμείς λίγο να απαιτούμε. Θα είναι βουνό, θα είναι θάλασσα, θα είναι χωριό, θα είναι παραλία, θα είναι τσίπρο, θα είναι κρασάκι, θα είναι κρύα πύρα, θα είναι αναψυκτικό, θα έχει παρέα,
Καλά είναι βέβαια να έχει παρέα μόνο η διασκέδαση, έτσι τα βοηθηματάκια γίνονται πιο ωραία. Να λέμε, να μιλάμε, να χαζογελάμε, να είμαστε αναμνήσεις, πράγματα, αισθητίες. Να έχουμε αυτούς που μας αγαπάνε, που μας αγαπάνε, που τους έχουμε δίπλα μας αυτές τις μέρες. Διότι είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι την ομορφιά στη ζωή είναι η αγάπη μαζί. Η αγάπη και το μαζί. Η αγάπη και το μαζί. Αν μπορούμε οι άνθρωποι να συνδυάσουμε την αγάπη και το μαζί, γιατί έτσι είμαστε έτοιμοι και ο Θεός. Και πιστεύω ότι όταν έχουμε αυτά τα δύο, την αγάπη μεταξύ μας και το μαζί, τότε έρχεται και ο Θεός και μας αγκαλιάζει. Διότι τούτος ο Θεός είναι Θεός αγάπη. Αγάπης, αγάπη. Και πάλι κάποτε στο σχολείο στα παιδιά μου είναι μια ερωτησούλα. Πρόκειται εκείνη την ώρα. Λέω, γράψτε μου ένα άτομο Θεού που θα μίζετε, που ξέρετε, που εσείς θέλετε να έχει ο Θεός. Και όλα τα παιδιά το όνομα αγάπη. Τούτος ο Θεός. Και ο ίδιος το λέω. Καθίεστη. Είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Δεν τιμωρός ο Θεός. Όποιος μας μιλάει για τιμωρό Θεό, για εισαγγελέα Θεό, διώξτε, μην τον ακούτε. Να ακούτε αυτούς που σας θυμάται ο Θεό αγάπη. Για Θεό που δόθηκε στον άνθρωπο για να τον έχει φίλο, για να τον έχει αδερφό, για να τον έχει πατέρα. Όλα μαζί είναι ο Θεός. Πάνω απ' όλα και είναι αγάπη. Έτσι ακριβώς. Αγάπη, ευθεία, ελπίδα, 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 όλα αυτά είναι. Έτσι ακριβώς, Παπαχρήστο μου. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για την αγάπη σου, για τη συμμετοχή σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά πρώτα απ' όλα ναι, για την τεράστια καρδιά σου, για την αγάπη σου. Αυτό. Σε ευχαριστώ. Εγώ την αγάπη. Σε ευχαριστώ, σε αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Εννοείται, εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Όταν λέμε του χρόνου, εννοούμε ότι σε 2 μήνες, το πολύ, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έτσι. Το περιμένω. Εγώ όμως έτσι και αλλιώς το έργο πάλι θα είμαι μαζί σας. Όχι, μαζί σας θα είμαι πάλι. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς πραγματικά. Σας αγαπώ όλους, σας ευχαριστώ όλους και για τα τηλέφωνα. Ξέρεις πόσα τηλέφωνα παίρνω από Κύπρο και να σου πω και ότι έρχονται από εδώ. Ξεκινάνε από Κύπρο και έρχονται μέχρι εδώ να με δούνε. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό. Έγινε χαμός με το που κατεβήκατε Κύπρο και τώρα μεγαλύτερος χαμός το Σεπτέμβριο που θα ξαναρθείτε. Έτσι, θα ενημερώσουμε όμως γι' αυτό. Θα μείνω μια εβδομάδα. Το Σεπτέμβριο πάλι θα μείνω μια εβδομάδα ολόκληρη. Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αγαπώ σας, αγαπώ στην Κύπρο, αγαπώ. Είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε στις προσευχές σας, είμαι σίγουρη. Αυτό να είστε σίγουροι. Η Κύπρο άντε, άντε, πάμε, 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 πάμε. Γεια σας, σας αγαπάμε. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει, εντάξει. Προσπαθώ να μην συγκινηθώ τώρα που αποχαιρετώ συνεργάτες. Αγαπημένος Παπαχρήστος, αγαπημένος. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.